Στο πλαίσιο τη δεύτερη πρόσκληση υποβολή προτάσεων στο ντερεκ 2014-2020 Ελλάδα-Βουλγαρία, ο Δήμος Σουφλίου υπέβαλε πρόταση που αφορά στην βελτίωση πρόσβαση σε υπηρεσίε πρωτοβάθμια και επίκουσα φροντίδα υγεία των απομονωμένων και απομακρυσμένων κοινοτήτων τη διασυνοριακή περιοχή. Η πρόταση αφορά σε ένα πιλωτικό έργο με τίτλο Επενδύοντα την πρωτοβάθμια υγεία. Είναι όμω ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι επειδή είναι και ο Ιατρικό Σύλλογο Κασκόβου, σε συνεργασία το κάναμε αυτό και ο Δήμο Κασκόβου είναι ο, ε, ο, ο εταίρο μα στο Λίντερ ε, πιστεύω θα λύσει το ένα μέρο του μικρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενεί. Στο πλαίσιο αυτού του πιλωτικού προγράμματο θα εγκατασταθούν 13 αυτόνομοι σταθμοί υγεία σε αντίστοιχου οικισμού του Δήμου. Προτείνουμε σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι τη τάξη των 600.000 ευρώ, 12 13 αυτόνομου σταθμού υγεία σε διάφορου ορισμού οικισμού του, του Δήμου Σουφλίου θα υπάρχει μια κινητή μονάδα, θα προσληφθούν ένα γιατρό, ένα οδοντίατρος, ένα νοσηλευτή για 12 μήνε προ το παρόν. Θα αγοραστούν 15 επιδονητέ, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε εισάρθρωμα σημεία στο Δήμο. Οι αυτόνομοι αυτοί σταθμοί θα πραγματοποιούν αυτόματα μια σειρά από στοιχειώδε μετρήσει ιατρικών παραμέτρων για του κατοίκου οι ε, μετρήσει περιλαμβάνουν αρτηριακή πίεση, αριθμό σφιγμών, οξυγόνο στο αίμα, βάρο, ποσοστό λίπους, συντελεστή μάζα σώματο, θερμοκρασία, πυρομέτρηση, καρδιογράφημα, ζάχαρο και πολλέ άλλε εξετάσει, οι οποίε θα καταχωρούνται αυτόματα σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Από αυτήν τη βάση δεδομένων, μέσω Ιντερνετ, θα ενημερώνονται οι γιατροί, του οποίου ε, 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 επιλέγουν οι ασθενεί. Οι και αν δεν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι γιατί οι ιδιώτες ή, ή του Δημοσίου, τότε ο Δήμος ή ε, η αυτή η μονάδα θα τις κατευθύνει στο, στην, ε, στον Ιατρικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης με, του, του Εύρω, με τον οποίο έχουμε κάνει μία σύμβαση και αυτοί θα βοηθούν σε αυτήν... Θα, θα μπορούν να βοηθήσουν αυτό το πρόγραμμα για να ενημερώνονται οι ασθενεί. Παράλληλα, ο Δήμο Σουφλίου υπέβαλε πρόταση για πρόγραμμα ενδυνάμωση τη αποτελεσματικότητα των δράσεων προστασία τη βιοπικιλότητα. Εφαρμόζουμε ένα πιλωτικό υψηλή τεχνολογία πρόγραμμα για την προστασία της βιοπικιλότητας ε, στο ένα σύστημα ανείχνευσης φωτιάς στο δάσος Δαδιάς Λευκή Σουφλίου. Θα καλύπτουν το 95% σχεδόν του εθνικού πάρκου και άλλες δασικές περιοχές. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει θερμική κάμερα, κάμερες, ε, οπτική κάμερα, μετεωρολογικό σταθμό, φωτοβολταϊκό σύστημα και κάμερες και σύστηματα ασφ, ε, ασφαλείας, τα οποία θα μεταδίδουν επί, 20, επί 24 ώρου βάσεως. Το σήμα θα κατευθύνεται στο κέντρο ελέγχου που είναι, θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο και στην πυροσβεστική στο δασαρχείο και έτσι θα υπάρχει παρακολούθηση 24 ώρες του, του δασικού συμπλέγματος ε, νευκήμης ε, δαδιάς σοφλίου.